Hey κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους, δεν τα έχουμε πει τόσο καιρό, ήρθε η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτό εδώ του καναλιού, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, τι κάνετε ρε μπαγασάκηδες, μπαγασούλες, πώς μου είστε. Εγώ είμαι καλά, πολλή δουλειά, full, ξεκίνησε το 2022, εσείς ξεκινήσατε το γυμναστήριό σας, βάλατε τους στόχους σας, τι κάνετε ακόμα, κάθεστε. Αν είσαι καινούργιος σε αυτό εδώ το κανάλι, καλώς ήρθες, είμαι ο Άγγελος, έχω ένα κανάλι το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του fitness, κάποιες φορές αναλύουμε και άλλα θεματάκια τα οποία τα συνδέουμε με το fitness. Πριν ξεκινήσουμε το πρώτο βίντεο του 2022, μην ξεχνάς ποτέ να κάνεις το subscribe σου, το like σου, την κοινοποίησή σου, το σχόλιο σου, έτσι ώστε να το δει περισσότερος κόσμος αυτό εδώ το κανάλι. Για το σημερινό πρώτο μας βίντεο, επέλεξα να σας δείξω κάποιες απλές ασκησούλες τις οποίες μπορείτε να κάνετε στη δουλειά σας. Ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε εσείς οι οποίοι κάθεστε αρκετές ώρες μπροστά στον υπολογιστή και νιώθετε ότι το σώμα σας αρχίζει και βαραίνει, αρχίζει και κλείνει, πονάει ο αυχένας, πονάει η μέση, πονάνε τα ισχύα, πονάνε τα γόνατα και ούτω καθεξής. Αν σε ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, αν θέλεις να μάθεις τι μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να ανακουφιστείς από τις πολλές ώρες καθισιού στο γραφείο, τότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και θα τα μάθεις όλα. Είναι γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την επέλαση των υπολογιστών, με την επέλαση των κινητών και με την επέλαση της τεχνολογίας, έχει πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη δουλειά. Πλέον τα 8 ώρα είναι κάτι αστείο, ακούω πάρα πολύ κόσμο να είναι μπροστά σε υπολογιστή 10, 12 ώρες, 14 ώρες, ακόμα και δουλειά στο σπίτι. Ειδικά τώρα με τις τηλεργασίες τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα χειρότερα, διότι όσοι είναι από το σπίτι και δουλεύουν μπροστά από τον υπολογιστή, κάθονται στο κρεβάτι, κάθονται στο γραφείο τους, και το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να κοιτάνε μία οθόνη, να ξεχνάνε λίγο τη στάση του σώματός τους, να μην προλαβαίνουν εννοείται να κινηθούν, να μην προλαβαίνουν να βγουν να κάνουν μια βόλτα, να πάνε στο γυμναστήριό τους και ούτω καθεξής. Αυτό που σου έχουμε πει επανειλημμένες φορές είναι ο πρώτος παράγοντας για τη δημιουργία μυοσκελετικών θεμάτων, είτε στον αυχένα, είτε στη μέση, είτε στα ισχύα, είτε στα γόνατα. Η αδράνεια του σώματος, η έλλειψη κίνησης είναι αυτή η οποία ξεκινάει όλα τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεσε πάρα πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, στο γραφείο, σκυμμένος ή τώρα με τις τηλεργασίες στο κρεβάτι σε πολύ χάλια θέση και δεν σηκώνεσαι να περπατήσεις, δεν σηκώνεσαι να κινηθείς, επιβαρύνεις επιπλέον το σώμα σου με έξτρα ένταση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έρχομαι εγώ να σου πω, να σου δείξω μάλλον κάποιες ασκήσεις τις οποίες μπορείς να κάνεις ανά μία ώρα, ανά δύο ώρες, όποτε νιώθεις εσύ ότι υπάρχει θέμα τεράστιο με το σώμα σου, νιώθεις ότι αρχίζεις και κλείνεις, νιώθεις ότι αρχίζει και πονάει ο αυχένας σου, νιώθεις ότι δεν μπορείς άλλο, αδερφέ, να κρατήσεις την πλάτη σου στην ευθεία. Είναι απλές ασκησούλες που μπορείς να κάνεις στο γραφείο σου, που μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου, έτσι ώστε να σε βοηθήσουν να ξεμπλοκάρεις το σώμα σου. Μην μπερδευτούμε όμως, παιδιά, οι ασκήσεις αυτές από μόνες τους δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν για την ενδυνάμωσή σας, αλλά πρόκειται να σας ανακουφίσουν. Ακολουθούν οι ασκήσεις που σας είπα, θα τις δείτε και οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram ένα μηνυματάκι ή να αφήσετε τις απορίες σας κάτω στα σχόλια, έτσι ώστε να μιλήσουμε, να μου πείτε τι συμβαίνει, να σας πω εγώ τι μπορείτε να κάνετε και ούτω καθεξής.
Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο, ελπίζω να τα εφαρμόσετε, μην τραπείτε λόγω του ότι μπορεί να βρίσκονται συνάδελφοι γύρω σας να κάνετε αυτές τις ασκήσεις. Σκεφτείτε ότι τα κάνετε για να βοηθήσετε το σώμα σας να σταματήσει να πονάει, να αρχίσει να αποκτάει κίνηση και να νιώθει μέρα με τη μέρα όλο και καλύτερο. Μην ξεχνάτε να κάνετε το subscribe σας, το like σας, την κοινοποίησή σας, να το στείλετε σε φίλους σας οι οποίοι ξέρετε ότι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Εντάξει! Εντάξει! Λοιπόν, αυτά από εμένα, φίλια πολλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!